στην απογευματινή, στο απογευματινό session της εντατικής εκπαίδευσης και να παρουσιάσω τον πρώτο ομιλητή αυτού του session. Είναι μεγάλη μου χαρά να παρουσιάσω τον καθηγητή ενδοκρινολογίας, τον κύριο Νεοκλή Γεωργόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει για ένα θέμα που νομίζω τα τελευταία χρόνια έχει συγκεντρώνει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον, τον διαφυλισμό. Γνωρίζουμε όλοι ότι το φύλο με το οποίο γεννιέται κανείς μπορεί για κάποιους ανθρώπους να μην είναι και το επιθυμητό, το φύλο δηλαδή που επιθυμούν να έχουν στην πορεία. Επομένως, δημιουργείται αυτό που ονομάζουμε δυσφορία του φύλου και βέβαια αυτό είναι μια κατάσταση η οποία χρειάζεται πολύ επιστημονική αντιμετώπιση, με κρίσιμο όμως το ρόλο του ενδοκρινολόγου. Και νομίζω ότι ο κύριος Γεωργόπουλος θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα, αναπτύσσοντας το ρόλο, τον πολύ κρίσιμο ρόλο του ενδοκρινολόγου στον διαφυλισμό. Κύριε Γεωργόπουλο. Να σας ευχαριστήσω, κυρία Πρόεδρε, για την εισήγησή σας, που περιλαμβάνει και τον τρόπο που αντιμετωπίζω εγώ προσωπικά την εξέλιξη των θεραπευτικών προσεγγίσεων στον τομέα του διαφυλισμού, γιατί ξέρετε τα πράγματα αλλάζουν δραματικά. Αν σκεφτείτε πριν από 20-30 χρόνια, εάν συζητούσαμε για διαφυλικούς ανθρώπους, στο μυαλό των περισσότερων θα πήγαινε στα καμπαρέ του Βερολίνου, στις drag queens, στην πορνεία τσιγκρού. Αυτή ήταν η πραγματικότητα πριν από 30 χρόνια για τα πρώτα διαφυλικά άτομα, δυστυχώς στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Όμως τα διαφυλικά άτομα τα ίδια, εντασσόμενα σε έναν ευρύτερο αγώνα διεκδίκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων κάθε ατόμου με ιδιαιτερότητα, είναι ταυτόχρονα τα άτομα που ευαισθητοποίησαν και την κοινωνία και την πολιτεία και την επιστημονική κοινότητα στην διαχείριση των προβλημάτων υγείας που τους αφορούν. Έτσι σήμερα είναι δύσκολο να ξεχωρίσετε ένα διαφυλικό άτομο της διπλανής σας πόρτας. Αυτά όλα είναι κορίτσια που προέρχονται από γενετικά 46 χυψή άρενες και πάνω αριστερά μπορείτε να δείτε το πρώτο παγκοσμίο ζευγάρι που νομοποίησε το διαφυλισμό παγκοσμίως. Και αυτά εδώ είναι αγόρια τα οποία είναι γενετικά 46 χυχή. Άρα θα συμφωνήσουμε όλοι ότι πραγματικά άτομα της διπλανής μας πόρτας, που δεν πηγαίνει το μυαλό μας, είναι άτομα που έχουν υποστεί θεραπείες και έχουν υποστηρίξει τη διαφυλικότητά τους. Και αυτή τη στροφή της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας στην θεραπευτική προσέγγιση και βελτίωση των συνθηκών ζωής των διαφυλικών ανθρώπων, την οφείλουμε σε συνάδελφους πρωτοπόρους πάνω σε αυτό το πεδίο και είναι κρίμα να μην αναφέρουμε τον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ στην Ολλανδία, τον Λουίς Γκόρεν, που είναι ο πρώτος που συγκέντρωσε τα μεγαλύτερα ποσοστά παγκοσμίως θεραπευόμενων διαφυλικών ανθρώπων και εγκαινίασε τη θεραπεία του διαφυλισμού σαν μια ξεχωριστή θεραπευτική οντότητα μέσα στην επιστημονική κοινότητα. Και πρέπει να είμαστε περήφανοι στην Ελλάδα, γιατί ένας από τους δασκάλους μας στην ανδρολογία, ο Δημήτρης ο Αδαμόπουλος, ήταν ο πρωτοπόρος στην αντιμετώπιση των διαφυλικών ατόμων στην Ελλάδα. Να σκεφτείτε, πριν από 20 χρόνια σχεδόν, υπήρχε ένα αφιέρωμα στο περιοδικό ΑΝΙΡ που έβγαζε η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία και όλο το περιοδικό ήταν αφιερωμένο στη θεραπεία των διαφυλικών ατόμων. Έτσι, ακόμα και σήμερα στο νοσοκομείο Έλενα στην Αθήνα, οι μαθήτριες και διάδοχοι του κύριου Αδαμόπουλου, πρώτα η κυρία Νικοπούλου και σήμερα η κυρία Κούκου, συνεχίζουν αυτή την παράδοση που, τιμώντας τον κύριο Αδαμόπουλο, χρησιμοποιώ τα πάρα πολύ όμορφα λόγια που είχε επιλέξει η Ματίνα Νικοπούλου να τον χαρακτηρίσει όταν ξεκίνησε τη θεραπεία των διαφυλικών ανθρώπων στη χώρα μας, λέγοντας ότι αρχικά τι ήταν ο κύριος Αδαμόπουλος, ένας ρομαντικός μοναχικός καβαλάρης. Και εμείς, τα παιδιά του, όταν μπήκαμε στη θεραπεία αυτών των ατόμων, γιατί μπήκαμε? Από αγάπη σε αυτόν. Και αυτή η αγάπη σε αυτόν μας οδήγησε να συμμετέχουμε σε αυτό το χώρο. Γιατί? Γιατί θέλαμε και εμείς να χορέψουμε. Και αυτός που σας ομιλά σήμερα είναι ένας άνθρωπος που εντάχθηκε σε αυτή τη λογική, γιατί αυτός ήθελε να χορέψει. Έτσι λοιπόν, διαφυλικός τι είναι? Διαφυλικός είναι ένας άνθρωπος
που αισθάνεται μία συμφωνία ανάμεσα σε αυτό που είναι το φαινοτυπικό του φύλο και σε αυτό που ο ίδιος αισθάνεται ότι είναι το φύλο του. Άρα, επειδή η ταυτότητα φύλου είναι ένα από τα πιο ισχυρά δομικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης ύπαρξης, είναι ένας εσωτερικός ρυθμός που δηλώνει σε κάθε άτομο τι πραγματικά είναι όσον αφορά το φύλο του, διαφυλισμός είναι η κατάσταση εκείνη που υπάρχει μια απόλυτη δυσαρμονία ανάμεσα σε αυτό που το άτομο βιώνει σαν εσωτερικό φύλο και σε αυτό που είναι το φαινοτυπικό του φύλο. Ποιο είναι το ποσοστό διαφυλικών ατόμων στις κοινωνίες? Εξαρτάται είναι η απάντηση. Πρώτα-πρώτα δεν έχουμε δεδομένα για τη χώρα μας καθόλου. Άρα γενικά μιλώντας, το ποσοστό είναι σε συνάρτηση των κοινωνικών εξελίξεων κάθε χώρας. Όσο πιο ανοιχτή, όσο πιο προοδευτική, όσο πιο φιλελεύθερη είναι μια κοινωνία, τόσο προφανώς και τα αντίστοιχα ποσοστά είναι ψηλότερα. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στον κεντρικό πυρήνα του διαφυλισμού, που είναι τι εγώ νιώθω σαν εσωτερικό φύλο, σε σχέση με το πολύ πιο ελαφρύ τι εγώ αισθάνομαι ότι θα ήθελα να είμαι ή τι εγώ αισθάνομαι ότι σε τι εγώ αισθάνομαι ότι θα ήθελα να μοιάζω. Όμως, γενικώς τα ποσοστά, περίπου στις προηγμένες μεταβιομηχανικές κοινωνίες, μπορεί να είναι από 0,5% έως maximum 2-3% του πληθυσμού, ενώ η πιο ήπια δυσφορία φύλου μπορεί να φτάνει σε πολύ ψηλά ποσοστά, πάνω από 5%. Αν αυτά τα νούμερα τα κάνετε σε αριθμούς, θα τρομάξετε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν συνομιλήσετε με διαφυλικούς ανθρώπους, όλοι θα σας πούν ότι αυτή η αίσθηση ότι ανήκουν σε ένα διαφορετικό φύλο δεν είναι κάτι που τους προέκυψε στην ενήλικη ζωή τους, αλλά είναι κάτι που το διαισθάνθηκαν από την εποχή που ήσαν ακόμα παιδιά. Γιατί από τότε που ήσαν παιδιά, αισθανόσατε ότι κάτι δεν πάει καλά με το φύλο τους, ήθελαν πολύ περισσότερο να κάνουν παρέα με αντίστοιχα παιδιά του αντίθετου φύλου, ήθελαν να παίζουν με παιχνίδια του αντίθετου φύλου, ήθελαν να ντένονται με τον τρόπο που ντένονται τα παιδιά του αντίθετου φύλου, είχαν μια ισχυρή εσωτερική δυσαρμονία σε σχέση με αυτό που περνάνε η εικόνα του σώματός τους και αυτό που εκείνα αισθάνονταν μέσα τους. Όμως, προσέξτε, αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό και δομικό για την ύπαρξη είναι η ταυτότητα φύλου. Δηλαδή, τι εγώ αισθάνομαι εσωτερικά ότι είμαι. Σε μία αλγοριθμική κλίμακα από το 1 έως τα 12 που διαπραγματεύεται τα θέματα δυσφορίας φύλου, αν βαθμολογήσουμε την ταυτότητα φύλου με 12, που είναι το maximum αλγοριθμικά, η σεξουαλική προτίμηση κινείται γύρω στο 6. Δηλαδή, όχι τι εγώ αισθάνομαι ότι είμαι, αλλά ποιο είναι το φύλο που με έλκει. Το 6 δεν είναι το μισό του 12, γιατί είναι αλγοριθμική η κλίμακα. Αντίστοιχα, αν εγώ με ένα παιδάκι που είμαι αγοράκι, αλλά μου αρέσει να παίζω με κοριτσίστικα παιχνίδια, με κούκλες για παράδειγμα, αυτό στην αλγοριθμικό κλίμακα είναι περίπου μεταξύ 1 και 2. Εάν τώρα εγώ είμαι ένας ενήλικας που δεν είμαι τόσο καλός στα μαθηματικά ή στη γεωγραφία που υποτίθεται ότι σαν άντρας έπρεπε να είμαι, αυτό είναι στην κλίμακα 0,2, 0,4, 0,5 σε σχέση με την ταυτότητα φύλου που είναι 12. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο ακρογωνιαίος λίθος για την ύπαρξη είναι η ταυτότητα φύλου. Η εφηβεία είναι η κρίσιμη περίοδος που αυτή η δυσφορία για το φύλο έρχεται στην επιφάνεια, γιατί συμβαίνουν οι κοσμογονικές αλλαγές της ανάπτυξης των δευτερογενών χαρακτήρων του φύλου. Έτσι, ένας διαφυλικός στην εφηβεία τι θα αισθάνεται? Ότι οριμάζει με ένα φυλετικό τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ο ίδιος αισθάνεται. Αισθάνεται λοιπόν δυσφορία για την ανάπτυξη των δευτερογενών χαρακτηριστικών του φαινοτυπικού του φύλου και διακαώς επιθυμεί
την εμφάνιση δευτερογενών χαρακτηριστικών του αντίθετου φύλου, αυτού που είναι η εσωτερική του αίσθηση ταυτότητας φύλου. Όμως υπάρχει μία γραμμική σχέση ανάμεσα σε ένα παιδί που εκδηλώνει τα πρώτα δείγματα δυσφορίας φύλου και σε ένα έφηβο που εκδηλώνει δυσφορία φύλου ή διαφιλική συμπεριφορά στην ενήλικη ζωή. Φαίνεται πως υπάρχει, αλλά αυτή η σχέση δεν είναι ακριβώς γραμμική. Πάρα πολλά παιδιά τα οποία θα εκφράσουν στην παιδική ηλικία δυσφορία φύλου δεν σημαίνει ότι θα εξακολουθήσουν να την εκφράζουν και κατά την εφηβική και ενήλικο ζωή. Γιατί ξέρετε και η σεξουαλικότητα και η αίσθηση η εσωτερική του φύλου χρειάζεται το χρόνο της να οριμάσει. Και πρέπει να έχουμε την ευρύτερη αντίληψη της γενικότερης σεξουαλικότητας που αφορά καταρχάς τα πάντα και σιγά σιγά προσανατολίζεται προς ένα συγκεκριμένο τύπο. Έτσι λοιπόν, αν δείτε παλιές μελέτες, ένα ελάχιστο ποσοστό παιδιών που εμφάνιζαν δυσφορία φύλου εξακολουθούν να την εμφανίζουν και στην ενήλικη ζωή. Και αυτό το ποσοστό είναι πολύ μικρό, 2-3-5%. Αντίθετα, αν δείτε σύγχρονες μελέτες, πάλι ένα μικρό ποσοστό θα επιμείνει σε αυτή τη δυσφορία φύλου, αλλά αυτό το ποσοστό μπορεί να φτάνει το 40%. Πού οφείλεται αυτή η διαφορά? Στο απλό γεγονός ότι από το 1965 και 70 που έχουμε τις πρώτες μελέτες μέχρι σήμερα, άλλαξε και η στάση των κοινωνιών απέναντι στα διαφιλικά άτομα και η στάση της επιστημονικής κοινότητας. Έτσι, πάρα πολλά άτομα τα οποία ζούσαν σε ασφιχτικές, καταπιεστικές κοινωνίες και δεν μπορούσαν να επιμείνουν στην έκφραση της διαφιλικότητάς τους, τώρα είναι πιο εύκολο κοινωνικά να την εκφράσουν και πιο συνειδητό να βρουν την επιστημονική βοήθεια που χρειάζονται από την ιατρική κοινότητα για να την ολοκληρώσουν. Τώρα, μπορούμε να βρούμε κάποιο τρόπο που ήδη από την παιδική ηλικία να ξεχωρίζουν με κάποια βεβαιότητα αυτά τα άτομα που θα επιμείνουν? Η απάντηση είναι όχι. Δεν υπάρχει. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι όσο πιο έντονη είναι η δυσφορία προς το φαινοτυπικό φύλο στην παιδική ηλικία, τόσο και πιο συχνά αναμενόμενο είναι να επιμείνει. Καταλαβαίνετε, είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα να πει κάποιος ότι εγώ είμαι εγκλωβισμένος σε ένα άλλο φυλετικό σώμα από αυτό που επιθυμώ και άλλο πράγμα να λέει θα ευχόμουν να ήμουν σωματικά στο αντίθετο φύλο. Άρα η βαρύτητα της επιμονής είναι η ένδειξη. Η πιο καθοριστική περίοδος είναι η περίοδος της εφηβείας που συμβαίνουν οι κοσμογονικές αλλαγές της ανάπτυξης των δευτερογενών χαρακτήρων του φύλου. Και το ζητούμενο των θεραπευτικών μας παρεμβάσεων δεν είναι απλά και μόνο να πετύχουμε την αλλαγή του σωματικού φύλου και ως εκ τούτου τη βελτίωση της ολοκλήρωσης της σεξουαλικής λειτουργίας των ανθρώπων και ως εκ τούτου της δόμησης αντικειμενικής σφαιρικής προσωπικότητας μόνο, γιατί ταυτόχρονα αυτά τα άτομα ζώντας σε ένα καταπιεστικό περιβάλλον και σε πλήρη αντίθεση με το σωματικό του σώμα έχουν αυτοκτονικές τάσεις, έχουν τεράστιο άγχος, έχουν τρομερά αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης. Σε μη αποδεκτές για αυτούς κοινωνίες οδηγούνται στην περιθωριοποίηση. Υπάρχουν τεράστια οικογενειακά προβλήματα που τα βιώνουμε και στη χώρα μας συνεχώς μη αποδοχής αυτών των ατόμων, με αποτέλεσμα η ποιότητα ζωής τους να είναι πάρα πολύ χαμηλή και όσο περνάνε τα χρόνια αυτή να χειροτερεύει. Έχουμε παγκοσμίως καταλήξει σε τρόπους θεραπευτικής προσέγγισης, που όμως περισσότερο εξατομικεύονται παρά ακολουθούν ένα δεδομένο notebook. Αυτό που είναι ουσιώδες είναι πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι έχουμε να κάνουμε ένα διαφιλικό άτομο. Δηλαδή με ένα άτομο που βιώνει την παγίδα ότι βρίσκεται σε ένα λάθος σώμα, που βλέπει το σώμα του σαν μια φυλακή χωρίς κλειδί και χωρίς παράθυρα. Αυτό είναι το άτομο που χρειάζεται τη θεραπευτική μας προσέγγιση. Γιατί αυτό το άτομο έχει ένα βαθύτερο αντικειμενικό
αντικειμενικά διαφορετικά συγκροτημένο κεντρικό νευρικό σύστημα. Θα χρησιμοποιήσω μια εξαιρετική διαφάνεια του άλλου δασκάλου μας στην νευροενδοκρινολογία, του Γιώργου του Τόλη, που έλεγε ότι τα αρσενικά καναρίνια κελαϊδούν, όχι τα θηλυκά, και κελαϊδούν για να τραβήξουν τα θηλυκά. Αν όμως έχετε ένα θηλυκό καναρίνι και στο καναβούρι του στην τροφή του βάλετε τεστοστερόνη, τότε τραγουδάει και αυτό. Άρα η σεξουαλική συμπεριφορά έχει ορμονική συνιστόσα, αποδεδειγμένη και στα ζώα, βεβαιωμένη και στον άνθρωπο. Και το κεντρικό νευρικό σύστημα και στα ζώα και στον άνθρωπο έχει χαρακτηριστικό φυλετικό δημορφισμό. Και αυτός ο φυλετικός δημορφισμός είναι και δομικός και λειτουργικός. Κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ζωής είναι κυρίαρχα δομικός, κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και περιεφηβικά είναι κατά κύριο λόγο λειτουργικός. Αν και ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις παραμένει και δομικός. Έτσι λοιπόν καθορίζεται με γενετική προδιάθεση ένα ποσοστό αυτού που λέμε ταυτότητας φύλου, αυτού που λέμε σεξουαλικής προτίμησης, δηλαδή με ποιο φύλο εγώ επιθυμώ να έχω ερωτική σχέση, και αυτό καθορίζει και μία σειρά φυλετικών δημορφισμών στο επίπεδο της διαίσθησης, της συναισθηματικότητας, των μαθηματικών, της τοποθέτησης στο χώρο και τα υπόλοιπα. Κύριος τέτοιος τόπος στον εγκέφαλο, μεταξύ άλλων, και η αμυγδαλή είναι πολύ σημαντική, είναι ο υποθάλαμος. Γιατί ο υποθάλαμος έχει νευρικούς πυρήνες που αποδεδειγμένα έχουν διαφορετική δομή και διαφορετική λειτουργικότητα ανάλογα από το φύλο. Έτσι, για παράδειγμα, ο υπερχιασματικός πυρήνας του υποθαλάμου είναι σφαιρικός στους άντρες και ατρακτοειδής στις γυναίκες. Ο πυρήνας των μπεν νουκλέους στις τρία τερμινάλης είναι και πιο μεγάλος στους άντρες και πολύ πιο πυκνός στις νευρικές του συνδέσεις σε σχέση με τη γυναίκα. Και προσέξτε αυτή τη διαφάνεια. Ο φυσιολογικός πυρήνας πάνω αριστερά πώς είναι στον άντρα. Πολύ μεγάλος και αρκετά μικρότερος στη γυναίκα. Σε έναν άντρα που είναι ομοφυλόφιλος, δεν υπάρχει καμία διαφορά, είναι όπως είναι και σε ένα ετεροφυλόφιλο άντρα. Αντίθετα, σε έναν άντρα που είναι διαφυλικός, βλέπετε ότι ο πυρήνας αυτός έχει το σχήμα του πυρήνα που έχει στη γυναίκα. Και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα λειτουργικής διαφοροποίησης, βλέπετε την έκφραση του υποδοχεία των ανδρογόνων σε ένα διαφυλικό άτομο πριν καταλήξει σε χειρουργική θεραπεία, πόσο έντονη είναι η πρόσληψη, άρα πόσο ενεργός είναι ο υποδοχέας των ανδρογόνων και πώς καταργείται μετά τη χειρουργική επέμβαση αυτή η έκφραση. Πώς χειριζόμαστε τα διαφυλικά άτομα? Πρώτα-πρώτα δεν τα χειριζόμαστε μόνοι μας. Κανείς συνάδελφος ενδοκρινολόγος δεν πρέπει να ξεκινήσει θεραπεία διαφυλικού ατόμου χωρίς ψυχιατρική συμβουλευτική. Και θέλει μάλιστα και μία συνεχή προσωπική σχέση του θεραπευτή ενδοκρινολόγου με τον ψυχίατρο που παρακολουθεί το περιστατικό. Πρέπει να προηγηθεί ο ψυχίατρος, στη συνέχεια να συνυπάρξει ο ενδοκρινολόγος με τον ψυχίατρο και μετά να παραμείνει η συμβουλευτική παρέμβαση διαχρονικά του ψυχιάτρου που θα είναι πάντοτε απαραίτητη. Έτσι ώστε να ολοκληρωθεί μία δομημένη απάντηση εάν ένα διαφυλικό άτομο είναι όντως διαφυλικό. Γιατί θα μπορούσε να είναι απλά ένα σχιζοφρενής. Και εμείς οι ενδοκρινολόγοι δεν μπορούμε. Μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε τη διαφορά αν κάποιος πει ότι είναι ο Μέγας Ναπολέων ή ότι είναι κότα. Αλλά δεν είναι εύκολο να ξέρεις αν το ότι ανήκω σε ένα αντίθετο φύλλο είναι στα πλαίσια μιας ευρύτερης ψυχικής διαταραχής ή είναι απλώς διαταραχή ταυτότητας φύλου. Και είναι δύσκολο σε ένα νέο άτομο να καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει
διαταραχή ταυτότητας φύλου, αν για παράδειγμα είναι απλά ομοφυλόφιλος, ή αν για παράδειγμα του αρέσει να ντένεται σαν γυναίκα, ή αν για παράδειγμα του αρέσει να ντένεται σαν γυναίκα κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής. Και από αυτά τα παραδείγματα μπορείτε να αλλάξετε φύλο και να τα πείτε με άλλους τρόπους. Άρα, χωρίς ψυχιατρική συμβουλευτική δεν ξεκινάει η θεραπεία. Και έχουμε επίσης τη χαρά στη χώρα, όπως έχουμε τον κύριο Αδαμόπουλο, που είναι αυτός που ξεκίνησε τις ορμονικές θεραπείες στην Ελλάδα, να έχουμε και τον κύριο Βαϊδάκη, τον ψυχίατρο του Αιγινητίου, που τώρα είναι στη σύνταξη και αυτός, που ξεκίνησε την ψυχιατρική αντιμετώπιση αυτών των ατόμων, και έχουμε σχολή ολόκληρη μαθητών του κυρίου Βαϊδάκη, στην οποία οποιοδήποτε συνάδελφος μπορεί στο Αιγινίδιο, είναι υπό τη διεύθυνση του Ηρακλήτου Μουρίκη, ψυχίατρου μαθητή του κυρίου Βαϊδάκη, που μπορεί να απευθυνθεί. Αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι ψυχίατροι σε όλη τη χώρα που έχουν αρχίσει να εξειδικεύονται στην αντιμετώπιση διαφιλικών ατόμων. Σημαντικό στοιχείο, τρία είναι τα στάδια. Πρώτο στάδιο είναι ο ψυχίατρος. Δεύτερο στάδιο είναι η ορμονική θεραπεία μαζί με την ψυχιατρική συμβουλευτική. Και μετά, όταν ολοκληρωθούν αυτά τα στάδια, τρίτο και τελευταίο στάδιο είναι οι χειρουργικές επεμβάσεις αλλαγής φύλου. Αυτό το τρίτο στάδιο εξαρτάται από το άτομο. Δεν είναι υποχρεωτικό κάποιο άτομο να ολοκληρώσει όλα τα στάδια της διαφιλικής θεραπείας. Μπορεί να επιλέξει να σταματήσει τη θεραπεία στο στάδιο που αυτό το άτομο επιθυμεί. Αυτό που από μας ζητείτε είναι να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χαρακτηριστικά του επιθυμητού φύλου μπορούμε στο άτομο στο οποίο ξεκινάμε θεραπεία. Και ας πάρουμε ένα κορίτσι που θέλει να γίνει αγόρι. Εδώ ο στόχος ποιος είναι? Πρώτον, να κοπεί ο μενορρησιακός κύκλος. Γιατί είναι παράγον μεγάλου στρες και κατάθλιψης για αυτά τα άτομα. Και να ξεκινήσει η αρενοποίηση. Για να ξεκινήσουν την αρενοποίηση έχουμε τους εστέρες της τεστοστερόνης, την ενανθική και την ενδεκανοϊκή τεστοστερόνη. Επίσης έχουμε και γέλη τεστοστερόνης που δεν νομίζω ότι ενδείκνυται πραγματικά για αυτή τη θεραπεία. Και χρειαζόμαστε για να διακόψουμε τον αμινορρησιακό κύκλο ή συνεχή χορήγηση ενός προγεσταρογόνου ή χορήγηση GnRH αναλόγων. Αν ζητάτε την προσωπική μου εμπειρία, εγώ συνηθίζω να ξεκινώ αυτά τα άτομα σε θεραπεία με εναρθική τεσοστερόνη ανά 25 μέρες και μετά περνάω στην ενδεκανοϊκή τεσοστερόνη ανά 2,5 μήνες και δίνω πάντα εξ αρχής GnRH, καταστολή με GnRH ανάλογα, την προτιμώ πολύ περισσότερο από το να δίνω συνεχώς προγεσταγόνο. Τουλάχιστον στα δικά μου χέρια το αποτέλεσμα φαίνεται να είναι πολύ καλό. Βλέπετε την εξέλιξη ενός τέτοιου περιστατικού. Το πρώτο που θα εμφανιστεί στο πρόσωπο είναι η αίκμη, έτσι δεν είναι? Και σιγά σιγά θα αρχίσει να εμφανίζεται η τρίχωση και το τελικό αποτέλεσμα είναι, νομίζω, πάρα πολύ καλό. Αντίστοιχα είναι η ανάπτυξη της τρίχωσης στο σώμα. Πάλι το τελικό αποτέλεσμα είναι άρενος τύπου. Και αυτή είναι η εξέλιξη ενός δικού μου περιστατικού, που βλέπετε πόσο, αν ήταν στη διπλανή σας πόρτα, δεν θα καταλαβαίνετε ότι αυτό το αγόρι προέρχεται από κορίτσι. Στη μέση της διαφάνειας σας έχω την κλιτοριδομεγαλία χωρίς χειρουργική παρέμβαση που οφείλεται μόνο και μόνο στη χορήγηση της τεστοστερόνης. Βλέπετε ότι είναι εντυπωσιακή. Και είναι εντυπωσιακή αν σκεφτείτε ότι δυστυχώς η χειρουργική πλαστική δημιουργίας έξωρη γεννητικών οργάνων άρενο σε θύλη ακόμα έχει πολλά προβλήματα. Δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα με προθήκες, αλλά θέλει ακόμα πάρα πολύ δουλειά για να εξελιχθεί, σε αντίθεση με το ανάποδο, το οποίο είναι πάρα πολύ εφικτό και σχετικά ωραία στανταροποιημένο και δουλεύει μια χαρά. Όπως βλέπετε και το τελικό αποτέλεσμα των χειρουργικών παρεμβάσεων κινείται προς τα πλαίσια περισσότερο της υπερτροφικής κλιτορίδας παρά του μικρού πέους. Αντίστοιχα, όταν έχουμε ένα αγόρι που θέλει να γίνει κορίτσι, αυτό που πρέπει να δώσουμε είναι ιστρογόνο, και επειδή θα δώσουμε θεραπεία με ιστρογόνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, οπωσδήποτε καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε διαδερμικά ιστρογόνα.
είναι πολύ προτιμότερα σε δόση 50 έως 100 μικρογραμμ 17β εθνήλ στραδιόλης. Έχουμε τέτοιο σκεύασμα στην Ελλάδα, τον Dermestril. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα Dermestril 50 που σύντομα να αυξηθεί σε 100. Φαίνεται ότι αυτή η θεραπεία είναι η πιο αποτελεσματική. Δύο είναι οι τρόποι να καταστήλουμε τα ανδρογόνα, τα ενδογενή. Ή να δώσουμε προγεσταγόνο, οξική κυπροτερώνη που έχει αντιανδρογονική δράση, ή να κάνουμε καταστολή με GnRH ανάλογο. Επειδή τα άτομα αυτά διακαώς επιθυμούν την ανάπτυξη μαζικού αδένα, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι το καλύτερο αποτέλεσμα στο μαζικό αδένα έχει ο συνδυασμός ιστρογόνου με προγεστερόνη, την μεδρόξη προγεστερόνη. Όμως, το καλύτερο αποτέλεσμα στην καταστολή της επίδρασης των ανδρογόνων έχει η οξική κυπροτερόνη. Βλέπετε ότι χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα 2-3 χρόνια για να φτάσουμε στην ανάπτυξη μαζικού αδένα κατ' ελάχιστον σταδίου Tanner 3-4. Αυτό επιτυγχάνεται περίπου στο 50% των περιστατικών. Τα υπόλοιπα περιστατικά θέλουν να κάνουν πλαστική επέμβαση με μαστεκτομή. Και σε δεύτερο χρόνο η δυνατότητα ολικής ιστερεκτομής. Πότε θα ξεκινήσουμε τη θεραπεία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ σας δείχνω ένα, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα σε ένα άτομο που ξεκίνησε τη θεραπεία κατά τη διάρκεια της ενηλίκου ζωής και ένα πραγματικά εντυπωσιακό αποτέλεσμα, όμως που η θεραπεία έχει ξεκινήσει ήδη στο τέλος της εφηβείας. Άρα όσο νωρίτερα ξεκινήσετε θεραπεία, τόσο καλύτερο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Το τελικό αποτέλεσμα θέλει χειρουργική επέμβαση με κολποπλαστική, κλιτεροπλαστική και πλαστική του εδίου, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Η διαφάνεια είναι αφιερωμένη στη Χριστίνα Γιόγκρενσεν, που το 1952 νεοϊορκέζα από τον Μπρόγκς της Νέας Υόρκης πήγε στη Σουηδία, χώρα καταγωγής των γονιών της. Εκεί έκανε την πρώτη πλαστική χειρουργική εξωγεννητικών οργάνων που έχει γίνει παγκοσμίως και μετά επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, όπου διέπρεψε ως χορεύτρια στο Μπρόγκς. Βλέπετε τα αποτελέσματα που είναι εξαιρετικά σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει όταν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε άντρα. Δικαιούμαστε να τα κάνουμε όλα αυτά. Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο? Ευτυχώς στη χώρα μας το νομικό πλαίσιο, όπως κατοχυρώθηκε από το νόμο 4491 του 2017 από την προηγούμενη κυβέρνηση της χώρας, είναι ένα από τα προοδευτικότερα νομικά καθεστώτα που ισχύει σήμερα για τα διαφιλικά άτομα παγκοσμίως. Ένα διαφιλικό άτομο για να αλλάξει το όνομά του δεν μας χρειάζεται. Μπορεί να πάει να ξεκινήσει τη διαδικασία, υπάρχει ειδικό πρόγραμμα δικαστικό μέσω δικηγόρου, χωρίς να κάνει καμία ορμονική θεραπεία, χωρίς να κάνει τίποτα, μπορεί ο κύριος Κουκούλης να πάει αύριο το πρωί και να αλλάξει το όνομά του σε Γεωργία. Το ίδιο μπορεί να κάνει και η κυρία Κάση και να το αλλάξει σε Γιώργο. Άρα λοιπόν δεν είναι προϋπόθεση η θεραπεία για τις νομικές κινήσεις των διαφιλικών ατόμων, εκτός από μία περίπτωση. Ποια? Την εφηβεία. Στην εφηβεία που είπαμε πριν ότι πρέπει να ξεκινούμε θεραπεία για το τελικό αποτέλεσμα είναι το καλύτερο δυνατό, τότε όταν είναι μεταξύ 15 και 17 το άτομο, υπάρχει ειδική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ενδοκρινολόγοι, ψυχίατροι και άλλες ειδικότητες, που χρειάζεται την έγκριση της συγκεκριμένης επιτροπής για να ξεκινήσει η θεραπεία. Στην ενήλικο ζωή, εμείς κάνουμε θεραπεία στηριζόμενοι στους ηθικούς κανόνες, στους οποίους σας ανέπτυξα, χωρίς να έχουμε καμία ποινική ευθύνη τώρα. Μέχρι το 2017, στηριζόμαστε μόνο στη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Γενέβης και στην καταστατική αρχή της δημιουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, για να υποστηρίξουμε εάν θα είχαμε υποστεί δικαστική δίωξη μέχρι το 2017 για αυτές τις θεραπείες. Τώρα είμαστε απολύτως ελεύθεροι. Κοιτάξτε, η ταυτότητα φύλου είναι δομικό στοιχείο της προσωπικότητας. Δεν είναι εύκολο να θεραπεύουμε τέτοια άτομα. Είναι σαν να αμφισβητούμε την ίδια μας τη φυλετική δομή.
Γι' αυτό το λόγο πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι η δικιά μας δουλειά δεν είναι να κρίνουμε τις επιλογές αυτών των ατόμων. Είναι δουλειά του ίδιου του ατόμου να ξέρει κατά πόσο επιλογές του αυτές είναι σημαντικές για τη ζωή του ή όχι. Δεν είναι δική μας. Εμείς πρέπει να προλάβουμε δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, γιατί αν δεν τα θεραπεύσουμε εμείς αυτά τα άτομα θα καταφύγουν στη μαύρη αγορά με τεράστιες δόσεις και μεγάλες παρενέργειες. Και δουλειά δικιά μας είναι απλά και μόνο να θεραπεύσουμε. Το ποιο είναι καλύτερο φύλλο, αν είναι καλύτερο να είσαι άντρας ή να είσαι γυναίκα, κανείς από εμάς δεν το γνωρίζει. Το γνώριζε στη μυθολογία μόνο ο Μάντης Τηρεσίας που ήταν ο μόνος των ανθρώπων που είχε υπάρξει και άντρας και γυναίκα και προκάλεσε την οργή της Ήρας όταν στην ερώτηση ποιος μετέχει μεγαλύτερη ειδονή στον έρωτα, ο άντρας ή η γυναίκα, τόλμησε να πει την αλήθεια και να πει ότι από 10 μέρη ειδονή ο άντρας έχει μόνο ένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή Σαρακοστή. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γεωργόπουλο για την εξαιρετική παρουσίαση ενός θέματος δύσκολου και θέματος που, όπως είδαμε, εμπλέκει πολλές ειδικότητες που πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτη συνεργασία μεταξύ τους. Και νομίζω ότι να περάσουμε, επειδή ο χρόνος λίγο μας πιέζει, σε ερωτήσεις από το ακροατήριο. Τώρα είναι δύσκολο να συντονίζεις διαδικτυακά και ζητώ συγγνώμη. Εάν υπάρχει κάποια ερώτηση... Ναι, υπάρχει μια ερώτηση. Δύο, παρακαλώ. Ναι, οποίοι θα κάνεις και το Προεδρείο. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, στην περίπτωση των τρανς αντρών, οι οποίοι δεν αποφασίζουν να κάνουν υστερεκτομή, μέχρι ποια ηλικία θα συνεχίζουν τη χορήγηση της τεστοστερόνης, αν μας απασχολεί δηλαδή ότι η μήτρα θα γίνει έδαφος κακοήθων εξεργασιών. Και επίσης ένα δεύτερο πιο πρακτικό ζήτημα. Σε παιδιά που έχουν αλλάξει όνομα, την ορμονοθεραπεία, με τι διάγνωση χρεώνεται στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης? Ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω και στα δύο. Στο πρώτο, δεν υπάρχει θεωρητικά όριο στη θεραπεία, ακόμα και αν δεν γίνει ολική ιστερεκτομή, γιατί εξ όσων γνωρίζω είναι 3-5 περιστατικά παγκοσμίως καρκίνου του ενδομητρίου. Άρα δεν φαίνεται ότι αυτό μας απασχολεί, μας προβληματίζει πάρα πολύ. Εμείς σαν θεραπευτές συνιστούμε την ολική ιστερεκτομή ιδανικά ή ταυτόχρονα ή μέσα σε ένα χρόνο μετά τη μαστεκτομή ή κατά τη διάρκεια που γίνεται και η μαστεκτομή. Τα σοβαρά κέντρα του εξωτερικού συνιστούν να γίνεται ταυτόχρονα. Δηλαδή να γίνει και η πλαστική των εξωγεννητικών οργάνων και η μαστεκτομή και η ιστερεκτομή ταυτόχρονα. Έχουν αναπτύξει και διάφορα κέντρα και με κάποια τα οποία έχει τύχει να έχω συνεργαστεί και προσωπικά τη δεύτερη προσέγγιση ότι πρέπει να γίνουν σε ένα βάθος χρόνου. Η σύσταση όμως είναι να ολοκληρωθούν αυτές τις θεραπείες. Όσον αφορά το δεύτερο, εάν το βάλετε στο σύστημα συνταγογράφησης, σας βγάζει διαταραχές ταυτότητας φύλου. Οπότε έτσι περνάει. Οπότε δεν φαίνεται αν είναι άντρας ή γυναίκα. Εγώ χρησιμοποιώ το όνομα το οποίο έχει νομικά το άτομο στη συγκεκριμένη στιγμή. Εάν το όνομα αλλάξει, αλλάζει και νομικά το φύλο. Αυτό είναι νομικό όμως και δεν περνάτε διαφιλικός ή διαφιλική, αλλά περνάτε διαταραχή ταυτότητας φύλου. Νομίζω, κύριε Παπαγεωργίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεδομένα και την ομιλία σας. Έχω δύο ερωτήσεις, απορίες. Είπατε, μας δείξατε σε μία διαφάνεια ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον ανδρικό και στον γυναικείο εγκέφαλο και συγκεκριμένα, για παράδειγμα, στον υπερχιασματικό πυρήνα. Και δείξατε ότι τα διαφιλικά άτομα, την ώρα που ξεκινάνε θεραπεία, ο υπερχιασματικός πυρήνας αλλάζει τη μορφολογία του και γίνεται στους άντρες όπως των γυναικών και το αντίστροφο, φαντάζομαι, σωστά? Δεν έδειξε αυτό, λάθος. Το ανάποδο έδειξε. Ότι πριν ξεκινήσουν θεραπεία έχουν διαφορετικές δομικές... Ευχαριστώ.
Αυτό, αυτή ήταν μια διευκρίνηση. Λεφτά. Ωραία. Και τη δεύτερη ερώτηση. Συμβαίνει συχνά τα άτομα που έχουν κάνει την αλλαγή φύλου να επιθυμούν να επιστρέψουν στο αρχικό τους φύλο? Δυστυχώς συμβαίνει και το ποσοστό ευτυχώς είναι κάτω από 5% παγκοσμίως. Όμως επειδή δυστυχώς συμβαίνει, να σας πω έτσι αστειευόμενος από την προσωπική μου πρακτική και να πω και για όσους με ακούνε ότι τόσο στο ιατρείο της αναπαραγωγής που γίνεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όσο και στο ιδιωτικό μου ιατρείο που κάνω στην Αθήνα, οποιοδήποτε συνάδελφος θέλει να δει ειδικευόμενος ή ειδικευμένος διαχείριση διαφυλικών ατόμων, είναι ευπρόσδεκτος και ευχαριστώ πάρα πολύ πολλούς συναδέλφους ειδικευμένους που έχουν ήδη έρθει και έχουν παρακολουθήσει διαχείριση τέτοιων περιστατικών, γιατί επιμένω, είναι μια νέα ένδειξη που αφορά την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία και το σύνολο των ενδοκρινολόγων. Είναι κατεξοχήν δική μας δουλειά. Τώρα, ήθελα να πω ότι αστείευομαι, αλλά είναι αλήθεια. Και εγώ ο ίδιος, όταν φτάνω μπροστά στη σύσταση του χειρουργείου, ειδικά σε αγόρια που θέλουν να γίνουν κορίτσα, δυσκολεύομαι. Και δεν είναι ότι θα κοπεί το δικό μου το πέος, αλλά είναι σαν κάτι να κινδυνεύει το δικό μου το πέος. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Είμαι πιο συναισθαλμένος, γιατί ξέρω το 2,5-3% που μπορεί να γυρίσει πίσω και αυτό είναι ένα καταστροφικό σενάριο, δεν το συζητάμε. Δεν έχει προσωπική εμπειρία, αλλά είναι καταστροφικό σενάριο. Άρα θέλει μια καθυστερήση, γι' αυτό το λόγο έχουμε σαν υποχρέωση, και αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να τηρείται πάντα, δεν θυμάμαι αν το είπα στις διαφάνειες μου, πρέπει οπωσδήποτε για 1 με 2 χρόνια το άτομο που κάνουμε θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης να ζήσει φυσιολογική ζωή σαν άλλο φύλο, 2 χρόνια, το ένα είναι λίγο. Και ο ψυχίατρος να βεβαιώσει ότι είναι ικανοποιημένος, ικανοποιημένη από την ζωή του ζώντας σαν άλλο φύλο. Επίσης να πω ότι ενώ είναι η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών, δυστυχώς, σήμερα το 2020, έχουν τεράστια ενδοοικογενειακή ρήξη. Όμως, σιγά-σιγά, εάν η αιμονή του νέου είναι μεγάλη, επέρχεται μια συμφιλίωση στην οικογένεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχική υποστήριξη αυτών των ατόμων. Φαίνεται ότι το ίδιο συμβαίνει και στο χώρο δουλειάς και στους χώρους εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, περιστατικά από προσωπική εμπειρία που ξεκίνησε η διαχείρισή τους ενώ πήγαιναν σχολείο ή ενώ πήγαιναν στο πανεπιστήμιο, συμπεριλαμβανομένων και φοιτητών της ιατρικής, η αντιμετώπιση από την εκπαιδευτική κοινότητα και από το συμμαθητές και συμφοιτητές υπήρξε εντυπωσιακά καλή και με μεγάλο ποσοστό αποδοχής. Παρακαλώ, νομίζω, κυρία Βασιλείου. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι. Νομίζω ότι πρόσφατα υπάρχει κάποιο θέμα αλλαγής στην χρονολογία, στην ηλικία στην οποία αλλάζει το όριο. Υπάρχει μια τάση να αλλάξει το όριο στο οποίο γίνονται οι οριστικές επεμβάσεις. Γιατί αυτό είναι στα πλαίσια μιας παγκόσμιας συζήτησης. Δεν έχει καταλήξει κάπου αυτή η συζήτηση. Να πω, δεν δίνουμε θεραπεία σε παιδιά. Πρωτοπόρα πανεπιστημιακά τμήματα, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν ξεκινήσει στα πλαίσια της παιδιατρικής ενδοκρινολογίας να δίνουν τέτοιες θεραπείες. Το κονσένσους πριν το τελικό χειρουργείο, το κονσένσους, είναι ότι πρέπει να έχει ολοκληρωθεί διετής διαβίου εμπειρία και να έχουμε καινούρια ψυχιατρική γνωμάτευση που να επιβάλλει την αλλαγή. Πρακτικά, αρκετά νέα άτομα επιλέγουν να σταματήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν το τελικό στάδιο, για 2 λόγους. Ο ένας, γιατί δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπάρχει δημόσια χειρουργική αποκατάσταση εξωγεννητικών οργάνων. Δυστυχώς είναι ντροπή για τη χώρα, αλλά δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο ιδιωτική.
Πάλι καλά που σε συνεργασίες έχουμε καταφέρει με πλαστικούς χειρουργούς και γυναικολόγους να έχουμε μαστεκτομές και ολικές ιστερεκτομές σε δημόσια νοσοκομεία για διαφυλικά άτομα, οπότε πρέπει να καταφύγουν στο εξωτερικό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, υπάρχει ένα ποσοστό που δεν μπορώ να... δεν υπάρχει ούτε στην παγκόσμια βιβλιογραφία για να σας δώσω πόσο είναι αυτό, που επιθυμούν να αναπτύξουν πλήρως τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου, ειδικά αγόρια που γίνονται κορίτσια, αλλά το πέος να το κρατήσουν. Και αυτό είναι προσωπική επιλογή. Άρα είναι συνδυασμός προσωπικής επιλογής και δυνατότητας. Πολύ να σας ευχαριστήσω. Συγγνώμη αν σας έφαγα λίγο παραπάνω χρόνο. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το θέμα.